Κυρίε και κύριοι, και πάλι από το δημοτικό στάδιο Βλαχιώτη. Άσπρο πύργου, 2-0 να θυμίσουμε το αποτέλεσμα, με τα γκολ του Γκούνα στο 20ο λεπτό και του Σταμογιάννου στο 40ο λεπτό. Προηγείται η βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδα σε δευτερόλεπτο. Η μπάλα είναι πλάγια. Εδώ ο Τσουκαλάς. Δώστε ρε Τσουκά. Στο πλάγιο το νούμερο 3. Γύρισε την μπάλα πίσω το fair play. Σε όλη τη σημασία η μπάλα πίσω στον Τσαλκιτζίδη. Είχαμε και τις τιμητικές διακρίσεις στη διάρκεια του ημιχρόνου. Μια λαμπρή τελετή. Βλάβρε με την παρουσία τους. Καραμπόλα, Καλύτερο Γιαννάκης και τα αδέρφια Κώστας και Παναγιώτης Πετρόπουλος. Έχω Πρόλαβε, όχι, δεν θα προλάβει ο παίκτης μπάλα πλάγια για τον Αστέρα. Από πλευράς ένωσης έχουν πει στο παιχνίδι ο Νάκας και ο Λαμπρογιώργος, το νούμερο 14 και το νούμερο 18. Ο Αστέρας ο οποίος φέρνει Καλάς εδώ. Παλιά του Σταμογιάννου δεν πέρασε. Κούνας. Καλή παλιά, Χαλίλη. Καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία από τον Τόνι Χαλίλη να κάνει το 3-0. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ευκαιρίες να κάνει ο Τόνι Χαλίλη. Ένα ευχάριστο στίχος. Δεν ξέρω πως το έχασε αυτό το γκολ. Τόνι Χαλίλη. Να κάνει το 3-0. Και να σιγουρέψει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκριση της ομάδας του Αστέρα στην επόμενη φάση. Να δούμε τη φάση και αυτή. Αράπογλου. Μπάλα. Πλάγια. Πλάγια για τον Αστέρα. Σταμογιάννος, λάθος παλιά, η μπάλα πλάγια. Είχαμε λοιπόν τις τιμητικές διακρίσεις στο ημίχρονο. Η ομάδα, η ομάδα του Αστέρα. Τα γυμνάσια τιμήθηκαν όλα την παρουσία τους. Πρόεδρος του Αστέρα, ο Δημής Μενεδάκος, και μάλιστα στάθηκε και στη συμπαράσταση του κόσμου στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό Γηφίου εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Offside εδώ, έχει σηκώσει έγκαιρα το σημειάκι του ο Γκούμας. Σωστός μέχρι στιγμής. Το λέω γιατί αποφεύγω πραγματικά με τους διαιτητές. Το λέω καλά λόγια. Αλλά τουλάχιστον που πάει καλά πρέπει να τα λέω. Βλέπει εδώ η παλιά. Δεν φάουλ, καθαρό, ναι. Είναι καθαρό το φάουλ.
κακό για μένα την Ετωτόνη Χαλίλη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είναι καθαρό το φάουλ. Δεν χρειάζεται εδώ διαμαρτυρίες. Δεν μπορώ να πω ότι μπορούσε να αφήσει τη φάση αυτή να εξελιχθεί ο Δέντης. Σταγάκης. Και εδώ έχουμε φάουλ, ναι. Είναι φάουλ. Από τον Παναγιώτη Σαμογιάννο, τον σκόρερ του δευτέρου τέρματος. Γιώργο Πολωλό, βλέπω τον Ηλία από τον Παναγιωτακάκο. Κοιτάζει, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μην λείπει κάτι. Να μην λείψει απολύτως τίποτα. Πώς το βλέπεις, αλήθεια. Τι μπορούμε να πούμε. Και πάλι όμως το παιχνίδι μας. Σε 7 περίπου λεπτά, 8 λεπτά, γύρω στα 7 λεπτά, 53 το αγώνα. Δεν φάω, καθαρό. Είναι καθαρό το φάω. Εδώ θα μπορούσε να δείξει και την καλύτερη ο Νικολόπουλος, αλλά όπως είπαμε, ένα παιδί το οποίο κυλάει μέσα σε αθλητικά πλαίσια, είδα την ψυχή εδώ, δεν έδειξε. Δεν χαρίστηκε. Δεν χαρίστηκε. Ο Ηλίας Νικολόπουλος φάνηκε προς τιμή ότι θα χαρίσει την κάρτα. Γιατί ήταν περίπτωση κίτρινης κάρτας. Ο κύριος Νικολόπουλος θα τη δείξει στον Βασίλη Μπούνα. Αλλαγή σε λίγο του Τσίρκοβιτς βλέπω. Σαραντόπουλος. Θανάσης Σαραντόπουλος, ο νεαρός, θα πάρει τη θέση του Χαλίλη. Ο Σαραντόπουλος ένα μεγάλο ταλέντο του Σαραντόπουλου και η έξοδος του Χαλίλη. Για τον Σαραντόπουλο μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το παιδί, γιατί τα προσόντα του είναι πολύ μεγάλα. Κεφαλιά, γκολ! Γιώχη, offside! Έξι πόστος! Έξι πόστος, σημαίνει το βοηθός, ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ σε εκτέλεση, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά έγκαιρα ο βοηθός είχε υποδείξει το offside, δεν μετράει το γκολ, το 2-0 παραμένει. Σαν εκτέλεση, πρέπει να το πούμε ότι ήταν ένα πολύ, πολύ καλό γκολ. Από τη θέση που είμαστε δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη. Ο βοηθός όμως είχε σηκώσει το σημειάκι του. Δεν μέτρησε το γκολ. Το 2-0 παραμένει για την ομάδα του Αστέρα. Βάλανε πλάγια ή φάουλ. Φάουλ για τον Αστέρα. Γιάννος, παλιά Τσομογιάννου προς τον Αράπογλου. Φάουλ, καθαρό, ναι. Καθαρό το φάουλ από τον Ταράτσα. Νίκος Ταράτσα στο φάουλ. Και εδώ θα μπορούσε. Είναι περίπτωση κίτρινης κάρτας. Υπήρχε η πρόθεση εδώ του φάουλ. Και άνετα θα μπορούσε να δει η κάρτα. Πρέπει να το πούμε. Αράπογλου στο φάουλ. Όχι. Σαραντόπουλος. Θανάση Σαραντόπουλος στην εκτέλεση του φάουλ. Αλλή η παλιά. Κεφαλιά προς τα πίσω.
έχει περάσει προηγουμένως την μπάλα out με την υπόδειξη του βοηθού του κυρίου Αδαμόπουλου. Και ο γνωστός φυστικάς, ο φίλος μου ο Δημήτρης. Κάνεις μία φορά αυτό, φίλε, δεν ξαναπερνάει. Σήμα κατατεθέν εδώ, στην περιοχή. Να, το βλέπετε εδώ, το φίλος μας ο Δημήτρη. Το γιο ταλέντο. Διάσημο στην περιοχή. Προσπαθεί να πετύχει και κάποιο γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Συμπληρώνουμε τα πρώτα 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Πάντα 2-0 ο Αστέρας, την Ένωση Ασπροπυρίγου με τα γκολ του Μπούνα στο 25 λεπτό και του Σταμογιάννου στο 40 λεπτό. Και τα δύο με έξοχες κεφαλιές πρέπει να το. Αυτός ο πρόεδρος του Αστέρας της Κυρίας Σπανιλάκος. Δεν δούμε την επίθεση αυτή, θα προλάβει ή όχι, βάλανε πλάκια. Υπήρχαν απαιτητικά σύννεφα κάποια στιγμή. Το βοηθήκαμε, αλλά ευτυχώς ο καιρός σήμερα είναι με το Δήμο Ευρώτα. Όλα πάνε καλά. Η διοργάνωση πέτυχε, οι τιμητικές διακρίσεις που γίνανε πριν και στη διάρκεια του ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα είναι καλό για την ομάδα του Αστέρα. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα της Ένωσης από την δεξιά πλευρά, το βλέπετε. Φάουλ που φέρνει αρκετό κόσμο, εκτελέσει το φάουλ, κεφαλιά που γίνεται, το πλασέ και γκολ. Το γκολ που γίνεται από τον Ταράτσα. Μειώνει ο Ταράτσας, ο Νίκος, στο 58. Στο 58 λοιπόν γίνεται το 2-1 με τον Νίκο Ταράτσα. Και η ομάδα του Ασπροπύργου ξαναμπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι. Αρκετός ο χρόνος, να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτός ο αγώνας κυπέλλου. Σταμογιάννος, Μπούνας, Σταμογιάννος, πέρασε. Σταμογιάννος προσπαθεί εδώ. Σαραντόπουλος με την περιοχή. Σαραντόπουλος θα γυρίσει. Κόβουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Ασπροπύργου. Ήταν μια καλή ενέργεια από πλευράς Αστέρα. Και τώρα κυρίες και κύριοι, σε έναν αγώνα κυπέλλου όλα είναι πιθανά. Όλα παίζονται. Ο χρόνος είναι μεγάλος. Άφησε σωστά το πλεονέκτημα. Κακός διαμαρτύρεται εδώ ο Αράπογλου. Αφήνει το πλεονέκτημα. Ο διαιτητής, η μπάλα είναι για τον Αστέρα, προς τον Μπούνα, θα κομπεί τελευταία στιγμή, Αράπογλου, Μπούνας, ο σκόρε του πρώτου τέρματος, Σταμογιάννος, Μπούνας, Αράπογλου, αλλάζουν την μπάλα, άφησε το πλεονέκτημα, Αράπογλου, το σουτ που έγινε από τον Σαραντόπουλο. Για να δούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι τι θα μας επιφυλάσσει αυτός ο αγώνας κυπέλλου. Εδώ να πω ότι σε περίπτωση που τελειώσει ο ισόπαλος έχουμε μία παράταση. Στα πέναλτι.
Νάκας, Σταγάκης, η μπάλα πλάγια για τον Αστέρα. Αράπογλου και παίρνει ο φάουλ. Φάουλ το οποίο παίρνει από τον Σιδηρόπουλο. Λεϊμονίτης. Τα κοπεί. Νάκας. Σιδηρόπουλος. Τσόνι. Φάουλ το οποίο έγινε πάνω στο ζωγράφο. Είναι η κάρτα στον Τσόνι. Άρχισε μαλακίες. Το φαίνεται ότι έκανε λάθος. Ο Νικολόπουλος. Πάρα πήρε. Ακλάρηκε. Νάκας. Είχε ράψει λίγο το παιδί τώρα μετά το κολλητό της Ένωσης. Χέρι, παίζεται λέει ο Νικολόπουλος. Μπούνας. Δεν πέρασε παλιά. Νάκας. Αράπογλου, καλές προϋποθέσεις. Αράπογλου δεν είναι καλή παλιά όμως του Αράπογλου. Η πάνω στα χέρια του Τσαλκιτζίδη. Και συμπληρώσαμε 61-62. 62 λεπτά παιχνιδιού. 2-1 προηγείται η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη. Έτσι, μπράβο, βγάλουμε καλά. Κίτρινη κάρτα. Άντε, ναι. Κίτρινη κάρτα και λογικά θα έχουμε και φάουλ εδώ. Η μπάλα. Φάουλ για την ομάδα του Αστέρα. Θα μπει ο Γιάννης ο Χρήστου. Πολλά λόγια δεν χρειάζεται να πούμε για τον Γιάννη ο Χρήστου. Χρόνια στη Super League. Και με εδώ μου δίνει την ευκαιρία να πω για τον Γιάννη του Χρήστου ότι ήταν ο πρώτος που διαφημίστηκε στο στοίχημα. Όταν πρωτοβήκε το στοίχημα στην Ελλάδα, η πρώτη διαφήμιση που βγήκε στον αέρα ήταν η φωτογραφία του Γιάννη Χρήστου με τα χρώματα τότε του Εγάλη. Το βλέπετε εδώ τον Γιάννη Χρήστου, ο οποίος παίζει στον αγώνα. Και έφυγε από το παιχνίδι ο Λεωνίδας Δάσας. Ένα φάουλ που είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι διπλό. Το καταλαβαίνουν οι φίλαθλοι. Σφίριξε τεχνική ποινή. Ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα του Τσακλιτζίδη. Εδώ να πω ότι αν χτυπηθεί το φάουλ για τους φίλους τηλεθεατές και φιλάθλους που είναι δίπλα μου και πάει απευθείας, δεν μετράει το φάουλ. Αν πάει απευθείας. Το λέω αυτό για τους φιλάθλους που είναι δίπλα μου. Είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή το φάουλ αυτό. Με πάσα όμως και πάει μέσα, είναι γκολ. Είναι έμεσο. Για να δούμε. Μπριλάκης, Μπούνας, Χρήστου, γκολ! 3-1! Χρήστου! Γιάννης Χρήστου! Το πιο γρήγορο γκολ, το πιο γρήγορο γκολ από τον Γιάννη Χρήστου. Δευτερόλεπτα! Πρέπει να είμαι πολλά, ρε. Δευτερόλεπτα που είχε πει. Είναι αυτό που έλεγα κυρίως και κύριε προηγουμένως, ότι απευθείας δεν πάει γκολ. Πάσα σου του Χρήστου και Αστέρα Βλαχιώτη, Ένωση Αστροπύργου, 3-1 στο 64. Στο 64 λοιπόν, 3-1 προβάδισμα δύο τερμάτων για την ομάδα του Αστέρα. Πελάμε βολάρα. Φαίνεται ότι είχε έμπνευση ο Μίκη Τσίρκοβιτς. Την κατάλληλη στιγμή έριξε στον αγώνα τον έμπειρα Γιάννη Χρήστου και
και αυτός δεν του χάλασε το χατήρι που έκανε αυτό το χώρο. Ένα τρίτο γκολ. Μεγάλο προβάδισμα για την ομάδα του Αστέρα για την εμφάνιση του κυπέδου. Εδώ ο Γαρόζης. Εύκολα θα βγει, θα το κάνει την μπάλα. Σίγουρα ήταν μια ένεση, μια ψυχολογική ένεση. Διότι μην ξεχνιόμαστε ότι σε αγώνες κυπέλλου και όταν το αποτέλεσμα είναι ρευστό, όλα είναι ανοιχτά. Αλλά αυτό το τρίτο γκολ της ομάδας του Αστέρα από τον Γιάννη Χρήστου δίνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Βλέπω τον Τόνι Χαλίλη που χαιρέτησε τον κόσμο. Γιώργο, μπορεί να πάμε να δούμε. Πάει προς τα αποδυτήρια Τόνι Χαλίλη. Μαζί με τον Λεωνίδα Ρασά. Οι δύο αλλαγές του Μίχη Τσίρκοβιτς. Το χαμόγελο και πάλι στα χείλη του Προέδρου του Δημήτρη Μαλιατάκου. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, ένας τραυματισμός παίχτη του Αστέρα. Ο παλαιό της Μιχλής είναι πεσμένος στο έδαφος. Του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Όλοι εύχονται να μην έχει κάτι το σοβαρό. Διότι οι φίλοι του Αστέρα προέχει το παιχνίδι της Κυριακής. Όλα τα λεφτά από ό,τι μου λένε εδώ δίπλα την Κυριακή. Καλή η πρόκληση, αλλά όλα τα λεφτά είναι την Κυριακή. Αυτό ακριβώς μου λένε εδώ δίπλα μου οι φίλοι του Αστέρα. Σωστός. Φαντάζομαι κυρίες και κύριοι ότι την Κυριακή εδώ στο δημοτικό στάδιο Βλαχιώτη θα είναι το αδιαχώρητο. Θα θυμίσει οι εποχές τις καλές μέρες του Αστέρα. Τις καλές μέρες του Αστέρα όταν έπαιζε στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Μια ομάδα διαφήμιση τότε για το λακωνικό ποδόσφαιρο. Παίζεται, λέει ο κύριος Νικολόπουλος. Τώρα η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα της Ένωσης. Ένα λοιπόν, προηγείται η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη. Βάλε ένα πλάγιο τώρα από τον Τσόνι. Θέλει την πρόκληση η ομάδα του Αστέρα. Πρέπει να το πούμε ότι είναι μια μεγάλη διάκριση και η πορεία στο κύπελο. Παλαιότερα ερασιτεχνικά, αν μπορώ να θυμηθώ, η ομάδα της Σπάρτης, μιλάω τώρα για 30 χρόνια πίσω, είχε φτάσει στους 4 του κυπέλλου. Σε μηδενικά είχε αποκλειστεί στη Μεγαλόπολη από τη Δόξα Μεγαλόπολης με 1-0. 30 πως είναι και παραμάνω, 77-78. Ερασιτεχνικά. Στο κύπελλο έχει περάσει η ομάδα της Σπάρτης με τη μεγάλη διάκριση τότε, όταν αποκλείστηκε. Είχε περάσει στους ομίλους με τον Ολυμπιακό, με την Κόρινθο, με την Καλλιθέα, τον Μυρόνοτο, και έπαιξε στην επόμενη φάση με τον ΠΑΟΚ και χάσε με τον Ανύπαρτο πέναλτι στην Τούμπα. Θα το θυμούνται πολύ. Ο Φωναζήρης, ο διαιτητής τότε της συνάντησης, χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη στην αποστολή της Σπάρτης όταν πήγε να παίξει φέτος για το πρωτάθλημα με τον Αγροτικό Αστέρα. Να ζητήσει συγγνώμη για το πέναλτι που είχε δώσει τότε και συνεβάσει τη Σπάρτη στο 1-0 της Σπάρτης. Γιατί χρειάστηκε το πέναλτι για να περάσει ο ΠΑΟΚ
μετά το 90 όλα αυτά. Όλα αυτά σε επαγγελματική κατηγορία, αλλά αεραστεχνικά. Ο Αστέρας, αν περάσει σήμερα, θα είναι μετά τη Σπάρτη που περνάει σε τόσο μεγάλη διάκριση. Η Σπάρτη και θα έρθει τότε στους 4. Όλα αυτά για την ιστορία. Η ιστορία μένει, τα γραφτά μένουν. Και όλα αυτά καταγράφονται στην ιστορία της ομάδας. Και η ομάδα του Αστέρα Βλαγιώτη είναι μια ομάδα που έχει τη δική της ιστορία στο λακωνικό ποδόσφαιρο. Γιώργο, λεπτό θέλω να με ενημερώσεις. Συμπληρώσαμε 28 του Δευτέρου, δηλαδή 73 του αγώνα. 17 ακόμη λεπτά, ακόμη κυρίες και κύριοι, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη για να τελειώσει ο αγώνας κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδας μεταξύ του Αστέρα Βλαχιώτη και της Ένωσης Ασπροπύργου. 3-1 το αποτέλεσμα, τα γκολ. Στο 26 λεπτό Μπούνα στο 1-0 με κεφαλιά. 40 λεπτό Παναγιώτης Αμαγιάννος με κεφαλιά το 2-0. Μείωσε ο Ταράτσας στο 58 σε 2-1, αλλά ήρθε το 64 λεπτό όπου ο Γιάννης Χρήστου έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμής 3-1. Ενώ ο Ηλίας Παναγιωτακάκος και φωτορεπόρτερ ψυχή της διοργάνωσης φέτος δεν πάβει να τραβάει φωτογραφίες. Και ως και ποδοσφαιριστής έγινε ο φίλος της Ιλίας. Δεν ξέρω αν τον τράβησες, Γιώργο. Φύλαξε τον γιατρό μέσα, ναι. Νέος τραυματισμός παίκτης του Αστέρα. Είναι παράπονο. Στο Αστέρα στο σημερινό παιχνίδι η ανησυχία στο κατακόρυφο. Όλος ο κόσμος το θέλει, όλοι οι παίκτες δεν είναι καλά. Στο παιχνίδι τύχος αύριο με την άλλη μεγάλη ομάδα για αυτή τη δική της ιστορία στο λακωνικό ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό Γηθή. Ολυμπιακός Γηθή, ο οποίος μάλιστα φέτος ολικά είναι σε μια δύο φορές στον Αστέρα στην κανονική περίοδο με 2-1 και καμία αμφισβήτηση. Αλλαγή θα έχουμε. Τσίρκοβιτσα, κάνει αλλαγή. Για να δούμε. Είδα ότι σήκωσε. Κάτι ζήτησε ο βοηθός. Όπως σήκωσε το σημείο, θα έχουμε αλλαγή τελικά. Ναι, θα γίνει αλλαγή. Καλά το είδα. Θα μπει ο Δημήτρης Νίκιας. Κάτι του λέει ο Τσίρκοβιτς. Μικροσκοπικός ο Δημήτρης Νίκιας. Από τα ή ο Γιώργος είναι, για να δω. Με το 17 που μου δώσει το Δημήτρη Νίκια, δεν ξέρω. Είναι αδέρφια. Αν δεν κάνω. Ο Δημήτρης είναι. Ο Δημήτρης δεν κοιτάει. Και όπως μας είχαν δώσει και λάθος ιδέα στην αρχή. Όλα επιτρέπονται. Είναι έξυπνα, εδώ άφησε το φόνο. Κερδίζει και χρόνο παίκτη του Αστέρα. Δεν χρειάζεται για μια ακόμη φορά να πω ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει το κόρνερ. Το βλέπω. Αργύρι Αράπογλου. Ή όχι, θα κάνει αλλαγή τον Αράπογλου. Δεν θα τον αφήσει ο Τσίρκοβιτς. Δεν θα τον αφήσει να κάνει το κόρνερ. Το βλέπουμε και αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι εντολή του Προέδρου εδώ. Τυχόν Αράπογλου. Με τον τραυματισμό που είχε. Παλιά του Μπούνα, ο Μπούνας θα μπλοκάρει ο Τσαλκιτζίδης.
Πάντως ήταν γρήγορη η αλλαγή. Πάει να εκτελέσει τον κόντρο ο Αργύρης Αράπολου και να του κάνει νόημα ο Τσίρκοβιτς ότι γύρισα εδώ τι είχαμε βαλτίο να γίνει το λάθος. Εδώ ήταν λάθος να σάμε. Μπαλακώνε, φελέστηκε γρήγορα. Τι είπε ο Νικολόγλος. Τώρα τι παραγάμψεις. Θα γίνει η αλλαγή και θα εκτελήσει μετά τον κόρμα. Θα πει ο Δημήτρης Νίκαιας και όπως είπαμε βγήκε ο Αράπογλου. Καλυτολογώντας τα είπαμε αυτά, μην παρασυγηθεί να μας ακούσει και ο κύριος Τσίρκοβιτς. Αργύρης Αράπογλου που δέχεται τώρα εδώ τα συγχαρητήρια του Μίκη Τσίρκοβιτς, τον βλέπετε και πάει προς τον πάγκο της ομάδας του. Δεν είναι φάουλ. Εδώ είναι φάουλ. Κακός άφησε εδώ το να συνεχίσει το παιχνίδι και είναι καθαρό το φάουλ. Κύριε Νικολόπουλε, λέμε τα καλά, αλλά πρέπει να πούμε για τα λάθη που γίνονται. Offside. Δυνατή παλιά, παλαπλάγια. Έχουμε πρόβλημα με τον αέρα, να ευχαριστήσουμε τον φίλο ακροατή και τηλεθεατή, τον φίλο μας στο Λουτράκι, τον Κώστα τον Ποδόρη. Κώστα, χαιρετίσματα. Προσπαθούμε, αλλά ο αέρας είναι δυνατός σήμερα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη. Ένα ευχάριστο παιχνίδι, η ομάδα του Αστέρα δίκαια προηγείται και παίρνει την πρόκριση μέχρι στιγμής και όλοι το ευχόμαστε, το γύρισμα δεν πέρασε, ήταν καλή στιγμή, την είδες άλλωστε. Θα μπορούσε εδώ να γίνει το 4-1 και να δώσει τέλος, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ομάδα του Αστέρα σήμερα θα περάσει στους 9 του κυπέλου Ελλάδας Εραστεχνών. Εδώ ο Σταμογιάννος. Τσουκαλάς, η μπάλα Τσόνης και τώρα Μπριλάκης, Τσιμιχλής, Σταμογιάννος, Τσουκαλάς, Μπούνας, Τσουκαλάς, πέρασε, Τσουκαλάς και κόρνερ. Χειροκροτείται η ενέργεια αυτή των παιχτών του Ασέρντερ, πάρα πολύ καλή. Άλλαξαν πολλές φορές την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα και το κέρδος για την ομάδα του Αστέρα και ο χρόνος που κυλάει υπέρ τους και πάνω απ' όλα το κόρνερ. Το κόρνερ αυτή τη φορά εκτελεστής δεν θα είναι ο Αράπογλου, έχει γίνει αλλαγή. Ο Γιάννης ο Χρήστος, ο σκόρερ του τέρματος. Κάτι του λέει ο Τσίρκοβιτς. Πάλι κέρδισε τον Αστέρα. Ο χρόνος κυλάει υπέρ του. Το 3-1 παραμένει. Το πλάγιο για τον Αστέρα. Δεν βιάζονται οι παίκτες του Τσίρκοβιτς. Με τον Σωτήρη Τσουκαλά. Μπούνας. Τσουκαλάς. Δεν πέρασε η παλιά του. Προσπαθεί. Κέρδισε όμως με τον Τσόνι και τώρα τον Τζιμικλή, η μπάλα στο Λαϊμονίτη, η μπάλα πίσω στο Μπριλάκι. Τζιμικλής, Νίκιας, κέρδισαν όμως οι παίκτες της Ένωσης. Λάθος μπαλιά, πλάγια η μπάλα για τον Αστέρα. Και χειροκροτείται ο Ηλίας Παναγιωτακάκος, φωτορεπόρτερ, εμπνευστής της διοργάνωσης σήμερα από ό,τι ξέρω, το γενικό κουμάντο. Μούνας, καλή παλιά, περνάει όχι. Θα κόψουν οι παίκτες της Ένωσης και συνέχεια θα πάρουν και το φάουλ, σωστό το
σύρριγμα αυτό του Νικολόπουλου. Νικολόπουλος, ο οποίος κάνει μια καλή διαιτησία, αν εξαιρέσουμε κανένα 2-3 λαθάκια, είναι καλός. Φάουλ τα οποία δεν επηρεάζουν την εξέλιξη του αγώνα. Και με αυτά και με αυτά περνάμε στο 81-82. Η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη πρόκληση για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρέπει να το πούμε αυτό. Στους 9 του κυπέλου Ελλάδας Ερεστεχνών. Αν έχουν κάποια απορία πώς θα γίνει μετά η κλήρωση, αφού είναι νέα ομάδες, από τους 9 θα κληρωθεί ένα ζευγάρι. Οι 7 ομάδες θα περάσουν χωρίς αγώνα. Ας ευχηθούμε ότι η ομάδα του Αστέρα δεν θα είναι άτυχη. Είναι καλό να περάσει απευθείας στο 8. Και μετά όλα παίζονται. Μετά όλα παίζονται για τη συνέχεια του δεσμού. Και πρέπει εδώ και πάλι να πω ότι ο κυπελούχος Ερασιτέχνων μπαίνει απευθείας στη γάμα εθνική κατηγορία. Είναι το μεγάλο μπόνους. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχουν πολλά τα ερωτήματα. Η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη διεκδικεί το πρωτάθλημα με την ομάδα του Ολυμπιακού Βυθίου. Εδώ είναι κόρνερ μπάλα για την ομάδα της Ένωσης. Αν το πρωτάθλημα το πάρει ο Αστέρας Βλαχιώτη Λακωνίας και πάρει και το κύπελλο Ερεστεχνών, δεν ανεβαίνει ο δεύτερος από εδώ. Αν το πρωτάθλημα το κερδίσει ο Ολυμπιακός Βυθίου στη Λακωνία και ο Αστέρας Βλαχιώτη πάρει το κύπελο Ελλάδας, τότε θα έχουμε δύο ομάδες από τη Λακωνία στη Γάμα Εθνική. Υπάρχουν πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό κάνω μερικές διευκρινήσεις στην περιγραφή. Λόγω ότι έχουμε και πολλά τηλεφωνήματα, πολλά μηνύματα. Ο αγώνας δεν είναι διπλός, φίλε τηλεθεατή, είναι μονός. Ο νικητής του σημερινού αγώνα περνάει στους 9 του κυπέλου Ελλάδας. Δεν πιστεύω να ήταν ο φίλος μας ο Κώστας από Παπαθεοδωρού. Σωτήρης Πιέρος. Σωτήρης Πιέρος, χρόνια πολλά Σωτήρη, να είσαι καλά. Πιστεύω ότι σου λύσαμε την απορία. Κυρίες και κύριοι, τα λεπτά περνούν. Η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη προηγείται με 3-1 και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση του κυπέλου Λακωνίας. Σίγουρα οι φίλοι της Λακωνίας θα θέλανε και τις δύο ομάδες να ανέβουν φέτος στη γάμα. Σίγουρα αυτό θέλουν. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει ο Αστέρας Βλαχιώτη να πάρει το κύπελλο Ελλάδας και ο Ολυμπιακός Βυθίου να πάρει το πρωτάθλημα Λακωνίας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
μπήκε μου από εδώ πέρα χρόνια. Όχι, και με διατήρηση. Γιώργο, πόσα λεπτά θέλουμε γιατί δίνουμε και απαντήσεις. 5 λεπτά ακόμη, 4 λεπτά. 4 λεπτά για να μην. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πολωλό. Που χάρη σε αυτόν έχετε δυνατότητα να βλέπετε την εικόνα μπροστά σας. Το λάθος από τον Τζόνι. Έχει προσοχή φάση αυτή με τον Μπέχλι. Μπράβο στον Γαρόζη, λέει όχι. Διατηρεί το 3-1, διότι δεν ξέρω αν έμπαινε εδώ το γκολ. Και γίνονταν το 3-2. Η αγωνία που θα υπήρχε στα τελευταία λεπτά. Τι συνάντηση. Ο βοηθός του Τζίρκοβιτς είναι από ο Κώστας Οικονόμου που φωνάζει. Θα πω για τον Κώστα Οικονόμου όταν έπαιζε μπάλα. Ό,τι φάουλ ήταν έξω από μεγάλη περιοχή έγραφε. Χωρίς υπερβολή κυρίες και κύριοι, τα φάουλ του Κώστα του Οικονόμου έξω από μεγάλη περιοχή κατά 75% ήταν γκολ. Δεν χρειαζόταν να κοιτάξεις. Κώστα Οικονόμου τώρα, βοηθός του Τζίρκοβιτς στην ομάδα του Αστέρα. Γιώργο, έχει η αγωνία, βλέπω και ο Ηλίας ο Παγιωτακάκος. Εντάξει, αντιδήμαρχος του Δήμου Ευρώτα, λογικό να θέλει. Κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του. 3-1 το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάτι. Λίγη προσοχή τώρα χρειάζεται. Προσοχή εδώ. Κόρνερ. Εδώ είχαμε διαμαρτυρίες από το χέρι. Ότι από τη θέση που είμαστε δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Αν η μπάλα πράγματι βρήκε το χέρι. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα της Ένωσης. Πόνα του στο Γαρόζι από ό,τι είδα ο Χερκοβίτης. Σε παίχτη της Ένωσης. Τώρα το ποιος. Εδώ είναι το λάθος του διαιτή. Εδώ είναι λάθος του διαιτή. Εκεί όπως έδειξε την κάρτα δεν μπορεί να διακρίνουμε. Δεν έχει σημασία. Ο διαιτής εδώ όφιλε να κοράξει κοντά του τον πρωτοτσιτσί για να του δείξει την κίτρινη κάρτα για να δούμε ποιος είναι. Από ό,τι μου λένε τελικά είναι στο 5. Στον Πολύσο. Ο Γιώργος το έπιασε όμως. Κάμερα με εδώ το έπιασε. Σε ποιο παίχτη έδειξε την κίτρινη κάρτα. Γιώργο, ευχαριστώ. Ήταν στον Πολύζο, στο 5. Είπαμε ότι όπως λέμε τα καλά έχουμε πει σε διάρκεια του περιγραφή μας για τον κύριο Νικολόπουλο. Θα πρέπει να καταλάβουμε το σημερινό παιχνίδι. Λάθη που δεν επηρέασαν όμως την εξέλιξη του αγώνα. Το τονίζουμε. Είναι ανήσυχος ο Φίλιππος Παλαγιωτακάκος. Κοιτάζει το ρολόι του, θέλει τι. Θέλει τι, έτσι, θέλει την πρόκληση από ό,τι κατάλαβα ο Φίλιππος Παλαγιωτακάκος. Άλλωστε, όλοι εδώ στην αγωνία. Μπράβο, δεν πιστεύω ότι θα είναι και φίλα τους την αγωνία που θα επιθέτει σήμερα την πρόκληση.
λακωνικής ομάδας του Παστέρα που εκπροσωπεί σήμερα το λακωνικό ποδόσφαιρο σε μεγάλη αυτή διοργάνωση. Νέο φάουλ. Από τον Σταγάκη, τον Μιχάλη τον Σταγάκη έγινε το φάουλ. Θα μπορούσε να δείξει κάποιο και την κάρτα. Την απέφυγε ο Νικολόπουλος. Αυτό που είναι τελικά δηλαδή. Που είναι τελικά θα είναι αυτό δηλαδή. Στους 9 του κυπέλου. Είναι η φάση αυτή του κυπέλου Ελλάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της η ομάδα του Αστέρα Βραχιώτη, μπορούμε εδώ να το πούμε άφοβα Γιώργο, ότι έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Μπούνας Σταμογιάννος, δεν πέρασε η παλιά. Πάλι Σταμογιάννος, θα κόψει. Μπαίνει η ομάδα του Αστέρα. Κοιτάει το ρολόι του Νικολόπουλος. Θα δώσει τέλος σε λίγο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Θα αφήσει τη φάση να εξελιχθεί. Αφήνει να εξελιχθεί, δεν σφύριξε. Δεν ξενόμαστε να σφύριξε. Γιατί κοίταξε το ρολόι του. Κοιτάζει για μια ακόμη φορά το ρολόι του. Για να δω. Θα σφυρίξει ο Νικολόπουλος. Ηλίας Νικολόπουλος έτοιμος να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Παλαπλάκια. Ο αγώνας έχει κρυθεί. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη επί της Ένωσης Ασπροπύργου. 3-1 να θυμίσουμε το αποτέλεσμα. Μπούνας στο 26 το 1-0. Σταμογιάννος στο 40 το 2-0. Ταράτσας στο 58 το 2-1. Χρήστος το 64 το 3-1. Η μπάλα πλάγια. Σχολαστικός ο Νικολόπουλος. Κρατάει και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα παίξουμε στοίχημα τώρα. Θα βγει η σέντρα. Κεφαλιά, κόβουν και επιθετικό φάουλ. Δεν σφίριξε ακόμη τη λήξη. Η ομάδα λοιπόν του Αστέρα Βλαχιώτη, κυρίες και κύριοι, πανάξια παίρνει την πρόκρισή της για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 9 του κυπέλου Εραστεχνών Ελλάδας. Είναι το τέλος. Είναι το τέλος του αγώνα από τον κύριο Ηλία Νικολόπουλο. Αστέρα Βλαχιώτη, Ένωση Ασπροπύργου, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας στους 9 του θεσμού. Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Πορολόπου που ήταν στην κάμερα και από μένα, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας. Oh!
Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη. Παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση τον αγώνα κυπέλου Αέρα Στεγνών μεταξύ του Αστέρα Βλαχιώτη και της ομάδας της Ένωσης Ασπροπύργου για τους 9 του κυπέλου Ελλάδας. Να δώσουμε τις συνθέσεις. Η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη, προπονητής ο κύριος Τσίρκοβης, νούμερο 1 Γαρόζης, 2 Τσουκαλάς, 3 Τσουκαλάς, 12 Ρασάς, 4 Τσόνης, 5 Βρυλάκης, 6 Τσιμικλής, 16 Αράπογλου, 13 Σταμογιάννος, 8 Λεϊμονίτης, 9 Μπούνας και 11 Χαλίλη. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Ένωσης Ασπροπύργου, εδώ ο προπονητής είναι ο Σάκης Βερούτης, νούμερο 1 ο Τσαλκιτζίδης, 2 ο Μπέκλης, 3 ο Σταγάκης, 4 ο Ταράτσας, 5 ο Πολύζος, 6 ο Σιδρόπουλος, 7 ο Κατσίκης, 8 ο Ζωγράφος, 9 ο Καλέμη, 10 ο Καλογρίδης και 11 ο Κουσίδης. Ένα φάουλ που είναι σε καλή θέση για την ομάδα του Ασπροπύργου με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού της συνάντησης εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη, παρουσία αρκετών φιλάθλων. Πριν την έλευση του αγώνα έγιναν και απονομές, τιμητικές διακρίσεις δόθηκαν στην καλωδοφαίρηση, στο Παναγιώτη Γιαννάκη, στα αδέλφια Παναγιώτη και Κώστα Πετρόπουλο. Ενώ θα έχουμε και τιμητικές διακρίσεις και στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε λοιπόν το φάουλ αυτό για την ομάδα του Σάκη Βερούτη, την ομάδα της Ένωσης του Αστέρα Βλαχιώτη, ναι, του Αστέρα Βλαχιώτη. Σε πολύ καλή θέση με το νούμερο 11 ο Μπούνας, η μπάλα είναι κόρνερ. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα. Εδώ να πούμε ότι μας έχουν δώσει λάθος συνθέσεις και πρέπει να το πούμε αυτό. Έκοψαν οι παίκτες του Ασπροπύργου. Η μπάλα είναι πλάγια. Παίζεται, λέει ο κύριος Νικολόπουλος, τελικά έχει δώσει το φάουλ όμως. Το φάουλ είναι για την ομάδα του Αστέρα. Το φάουλ είναι με τον Αράπογλου. Χτυπήθηκε το φάουλ, η μπάλα πέρασε καλή στιγμή για την ομάδα του Αστέρα στα πρώτα αυτά λεπτά της συνάντησης. Ο Αστέρας, ο οποίος θέλει σήμερα την πρόκριση απέναντι στην ομάδα της Ένωσης Ασπροπύργου, αλλά σίγουρα το βλέμμα του Αστέρα είναι στο παιχνίδι της Κυριακής. Ένα παιχνίδι δίχως αύριο εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Βλαχιώτη, όπου αντιμετωπίζει στα play-off την ομάδα του Ολυμπιακού Γηθίου. Και λέω ένα παιχνίδι δίχως αύριο, διότι αν η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη την Κυριακή κερδίσει την ομάδα του Ολυμπιακού Γηθίου, κατά 99,9% είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Λακωνίας και από τη νέα περίοδο θα παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία.
Ένα-δύο. 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 Προσπαθεί η ομάδα ότι η ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη στην προηγούμενη φάση πέρασε εκτός έδρας από τα Ψαχνά, κερδίζοντας τον Ηρακλή Ψαχνών με 3-1. Από την πλευρά της η ομάδα της Ένωσης Αστροπύργου κέρδισε το Λεωνίδιο στα πέναλτι με 5-4, 0-0 ο κανονικός αγώνας, 1-1 η παράταση, ενώ στη δεύτερη φάση πέρασε εκτός έδρας στην Ατλαντίδα με 2-1. Να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ο θεσμός του κυπέλου Ερεστεχνών που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, διότι ο κυπελούχος Ελλάδας παίρνει το εισιτήριο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σημασία του θεσμού του κυπέλου Ερεστεχνών Ελλάδας. Προσπαθεί η ομάδα της Ένωσης Αστροπύργου. Εδώ να πούμε ότι είναι ομάδα της Δυτικής Αττικής και μάλιστα είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ναι μεν ισοβαθμεί με το Μανδραϊκό με 61 βαθμούς, αλλά ο Μανδραϊκός δεν έχει κάνει ακόμη το ρεπό του και όλα αυτά 4 αγωνιστικές ημέρες πριν από το τέλος. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα της Ένωσης Αστροπύργου είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής και από τη νέα περίοδο θα παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σίγουρα και οι δύο ομάδες στέλνουν την πρόκριση σήμερα στην επόμενη φάση του κυπέλου. Για τους 9 του κυπέλου θα μείνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ να πούμε ότι θα κληρωθεί ένα ζευγάρι για το ποια θα περάσει, ενώ θα περάσουν ακόμη 7 ομάδες ανεφαγόνως και θα συμπληρωθεί ο αριθμός 8 και από εκεί και μετά θα συνεχίσουν τα παιχνίδια του νοκάου. Προσπαθεί ο Αστέρας, δεν πέρασε η παλιά, έκοψε παίκτες του Αστροπύργου και προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Παίζεται λέει μπάλα στον Μπριλάκι. Πέρασε η μπάλα στον Μπριλάκι, είναι καλή. Για να δούμε την πάση αυτή για τον Αστέρα. Εκεί που πήγε η μπάλα όμως είναι κανένας παίκτης του Αστέρα. Έγινε το λάθος. Μπαίνει ο Αστέρας όμως. Η μπάλα στο ζωγράφο για την ομάδα της Ένωσης.
αρχηγός του Αστέρα. Το κέρδος είναι ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά, όλα αυτά. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει αυτή τη στιγμή εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη περίπου 10 λεπτά αγώνα, πάντα στο 0-0, Αστέρας Βλαχιώτη, Ένωση Άσπρου Πυργού, για το κύπελο Αέρας Τεχνών Ελλάδας. Νέο πλάγιο. Από ό,τι βλέπω, ο Παναγιώτης Σαμογιάννος θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Ή ο Τσουκαλάς. Τσουκαλάς. Έκοψε όπως ο Ταράτσας την μπάλα σε πλάγιο. Για το πλάγιο είναι για την Ένωση Σταγάκης. Σιδηρόπουλος. Κέρδισαν οι παίκτες του Αστέρα. Μπάλα πίσω. Και πιο πίσω στο Γαρόζι, που τον βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Και από το Γαρόζι η μπάλα στο Ρασά, πέρασε η παλιά, δεν μπόρεσε όμως η παλιά του Χαλίλη να περάσει προς τον Αράπογλου. Η μπάλα στα χέρια του Τσαλκιτζίδη. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, σε αυτόν τον αγώνα κυπέλου Εραστεχνών, παιχνίδι νοκάουτ για το κύπελο. Πέρασε ο Μάνθος Τσαλκιτζίδης και θα μπλοκάρει την πάντα. Το 0-0 παραμένει. Όπως είπαμε στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Βλαχιώτη, το μεγάλο όνομα του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιάννης Γιαννάκης, πλαισιούμενος από τον Κώστα, τον Παναγιώτη και Κώστα Πετρόπουλο. Παναγιώτη Γιαννάκης, ο οποίος τιμήθηκε από τον Δήμο Ευρώτα. Αρκετός αέρας εδώ στο στάδιο. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα με την κάμερα και δυσκολεύει σίγουρα τη μετάδοση του αγώνα. Κατάλληλα, ο καιρός είναι καλός, ιδανικός για ποδόσφαιρο. Αλλά μας αγαλάει ο αέρας. Στην κάμερα να θυμίσουμε ο Γιώργος Πολύτος. Κάτι λέει ο διευθυντής της συνάντησης, ο κύριος Ηλίας Νικολόπουλος από τη Μεσσηνία. Το φάουλ είναι για την ομάδα του Αστέρα Τσιμικλής. Τελικά αφήνει στο Ρασά η μπάλα στον Λεϊβονίδη τώρα. Και εδώ ο Ρασάς, η παλιά του Ρασά όμως δεν είναι καλή. Απευθείας out. Σίγουρα οι φίλοι του Αστέρα που βρίσκονται σήμερα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο θέλουν την πρόκληση της ομάδας τους, αλλά η σκέψη τους είναι στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό Λιθίου, παιχνίδι δίχως αύριο. Είναι κόρνερ, ναι, είναι κόρνερ. Κόρνερ για την δεξιά πλευρά για τον Αστέρα.
15 περίπου λεπτά. Αράπογλου που έχει περάσει και με τα χρώματα της Σπάρτης. Ο Αργύρης Αράπογλου εγελέσε το κόρνερ, καλά τραβηγμένο, η μπάλα πέρασε. Μπαίνει η ομάδα και σφυρίζει ο κύριος Νικολόπουλος. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Αστροπύργου. Τα λεπτά περνούν. Παρατηρητής από ό,τι βλέπω τη συνάντηση είναι ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, ο κύριος Σωτήρης Πουλικόγενης. Αρκετή επίσημη εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη. Είναι το μπάσκετ σήμερα, στην ουσία. Παναγιώτης Γιαννάκης, Κώστας και Παναγιώτης Πετρόπουλος. Ενώ την παρουσία τους δίνουν για την Περιφερειάρχης Λακωνίας, η κυρία Ντία Τζανετέα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, ο κύριος Παναγιώτης Καράς. Ο δήμαρχος Ευρώτα, ο κύριος Βρυπιώτης, ο οικοδεσπότης. Ο δήμαρχος Σπάρτης, ο κύριος Βαλιώτης, είναι ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας. Μάλιστα η Ολυμπία είναι και υποψήφια πρωτεύουσα, προτινόμενη πρωτεύουσα, αθλητική πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Ως γνωστόν το 2017 τώρα είναι ο Δήμος Ευρώτα. Το παιχνίδι είναι μέτριο μέχρι στιγμής, δεν μας έχει προσφέρει συγκινήσεις. Άλλωστε στους αγώνες Κυπέλλου αυτά συμβαίνουν. Πάνω απ' όλα για τις ομάδες μετράει η πρόκριση. Θα δούμε τη φάση αυτή. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή η επέκταση του Αστέρα και έκοψε την μπάλα σε πλάγιο. Ό,τι βλέπω εκτελεστής πλαγιού θα είναι ο Κατσίκης. Ναι. Η μπάλα στον Κουσίδη. Προσπαθούν η ομάδα του Αστροπύργου. Και έχουμε το φάουλ από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπετε. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο στη μεγάλη περιοχή του Γαρόζη. Όρθιος ο Τσίπρας φωνάζει στους παίκτες του, ο προπονητής του Αστέρα. Για να δούμε το φάουλ αυτό. Με τη συμπλήρωση του 20 λεπτού. Ο Γιώργος Πορολός μου λέει, πολύ δυνατός ο αέρας, σίγουρα δυσκολεύει την κάλυψη του αγώνα και τον κύκλο. Κουσίδης, κόβουν οι παίκτες του Αστέρα, επιμένει όμως η ομάδα της Ένωσης. Με τον ζωγράφο, υπάρχει ο site, ναι, έχει σηκώσει έγκαιρα το σημειάκι του. Ο Αδαμόπουλος, η μπάλα είναι για τον Αστέρα. Ο
καλή προσπάθεια, δυνατή παλιά όμως. Η μπάλα περνάει, out. Ήταν μια καλή προσπάθεια από πλευράς Αστέρα. Μία πρέπει να δώσουμε στον αντιδήμαρχο Ευρώπη και πέφτει στο κύπελλο του Αγάου, ο οποίος από το πρωί βρίσκεται εδώ στο δημοτικό στάδιο Βλαχιώτη για να μιλήσει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει η κάμερα στον Ηλία Παναγιωτακάκο, τον βλέπετε εδώ. Τον βλέπετε τον Ηλία Παναγιωτακάκο, ο οποίος είναι και φωτορεπόρτερ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι Γιώργο. Είναι και φωτορεπόρτερ. Τα λεπτά περνούν, το 0-0 παραμένει. Εδώ στο δημοτικό στάδιο Βλαχιώτη, καινούριο φλωτάπητα σε πολύ καλή κατάσταση. Εδώ άκουσα συγχαρητήρια στου ανθρώπου του Δήμου. Προλαβέ, όχι, δεν προλαβαίνω καλή. Τον Λιγανή και αυτό έχει δώσει τη δική του ιστορία με τα χρώματα τη Σπάρτη και τώρα με την ομάδα του Αστέρα. Τάκος. Δεν ξέρω αν η σκέψη του είναι στο σημερινό αγώνα, αλλά σίγουρα η σκέψη του Δημήτρη Μανιατάκου είναι στο παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού Ιδίου. Όπου εκεί, χωρίς υπερβολή, παίζεται μία κατηγορία. Μουσίδης, ευθετικά στην μπάλα από τον Αράπογλου. Δεν ήταν καλή παλιά. Εύκολη υπόθεση. Το κέρδος για την ομάδα της Ένωσης. Το πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Για να δούμε. Όχι. Είναι καθαρή φάση, είναι καθαρό το φάουλ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τη μεγάλη φάση που θα συγκινήσει τον κόσμο. Κόντρες, το κέρδος είναι για τον Καλογρίδη. Λάθος όμως του τελευταίου. Η μπάλα πλάγια για τον Αστέρα. Από τον Ρασά, και τώρα από τον Ρασά. Κούνας, αλλαγή παιχνιδιού από τον Λαϊμονίτη, η μπάλα δεξιά. Διαμαρτύρονται ότι η μπάλα βρήκε χέρι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Μπαίνει ο Αστέρας. Θα βγει η σέντρα. Κεφαλιά! Είναι το ένα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο γκολ από τον Κούνα. Σε μια φάση που κανένα δεν περίμενε, η ομάδα του Αστέρα καταφέρνει στο 26ο. Στο 26ο λεπτό με τον Βασίλη Μπούνα να ανοίξει το σκορ και να προηγείται εδώ στο δημοτικό στάδιο Βλαχιώτη η ομάδα της Ένωσης Αστροπύργου με 1-0 και ακούτε τα τύμπανα από τους φίλους του Αστέρα και έχουν ανάψει και η ΔΑΝ. Για να πάμε Γιώργο,
να δείξουμε ένα πλάνο από τους φίλους του Αστέρα. Το βλέπετε εδώ, κυρίες και κύριοι. Στο 26ο λεπτό, λοιπόν, ο Μπούνας, που ξέρει να σκοράρει, ξέρει πότε πρέπει να επέμβει, καταφέρνει να δώσει την πρωτοπορία στην ομάδα του Αστέρα. 1-0 λοιπόν η ομάδα του Αστέρα με τον γκολ αυτό του Βασίλη Μπούνα. Και που λέγαμε ότι δεν έχουμε καμία καλή φάση, ότι δεν έγινε από μακριά από τον Αργύρη Αράπογλου, δεν ανησυχεί αυτή τη φορά ο Μάρθος Τσαλκιτσίδης. Ο Αστέρας, ο οποίος θέλει να δώσει το παρόν στη συνέχεια του θεσμού του κυπέλου. Φάουλ. Φάουλ που είναι σε καλή θέση, που παίρνει ο Αράπογλου, το σφυρίζει αμέσως ο κύριος Κυκολοπούλος, ο οποίος μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και μακάρι να πάει η διευθυνσία του έτσι μέχρι το τέλος. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση, το βλέπετε άλλωστε. Άλλωστε η εικόνα του Γιώργου Πολουλού τα λέει όλα, θέλω να πιστεύω. Γιώργο, δεν πρέπει να χάσουμε καμία φάση. Για να δούμε. Σταμπογιάννης, κοντά στην μπάλα. Μπριλάκης, κομπίνα. Πάει και ο Αράπογλου. Κάτι τσέχει πει φαίνεται ο Τσίρκοβιτς, για να δω. Σταμπογιάννης, Αράπογλου. Αράπογλου, η μπάλα κοντράρει, γιατί όπως η παίκτες, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Καλή παλιά, θα δούμε τη φάση αυτή. Και μπλοκάρει ο Τσαλκιτσίδης για το άκτορτο του Αστέρα. Ήταν καλή στιγμή. Να λοιπόν που η ομάδα του Αστέρα καταφέρνει να πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Βασίλη Μπούνα και να προηγείται εδώ στο ονοματικό στάδιο Βλαχιώτης, στο στολίδι όπως το βλέπω τουλάχιστον σήμερα. Δεν θα δει άτομα τίποτα κάτι θέλει να κάνει. Γιατί πριν από καιρό ο αγωνιστικός χώρος δεν βλεπόταν, πρέπει να τα πούμε, αλλά οι ενέργειες που έγιναν από τον Δήμο Ευρώτα. Το γήπεδο του Βλαχιώτη σήμερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πιέζεται, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μπριλάκη, στον αρχηγό του. Αλλαγή παιχνιδιού, πέρασε η μπάλα, όχι. Η μπάλα πλάγια από τον Σφαιράκη. Πλάγια από την δεξιά πλευρά. Ενώ βλέπω βοηθάει πάρα πολύ και ο Νίκος Σελίμος, από ό,τι βλέπω ο Γιώργο, το Δήμο Ευρώτα στο σημερινό παιχνίδι. Το δίνει το παρόν στο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Βλαχιώτη, πρώην πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάρτης. Η ομάδα του Αστέρα, η οποία θέλει σήμερα την πρόκληση, Μην το κρύβουμε άλλωστε, να μπει στους 9 του θεσμού. Μετά θα γίνει κλήρωση, ένα ζευγάρι θα κληρωθεί και εδώ θα περάσουν 7 ομάδες χωρίς αγώνα στους 8. Όλα παίζονται γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της περιγραφής, ο κυπελούχος Εραστεχνών παίρνει το εισιτήριο για την γάμα εθνική κατηγορία. Η παλιά του Ρασά πέρασε, δυνατή παλιά. Δεν πρόλαβε ο Μπούνας. Ο σκόρερ του τέρματος μέχρι στιγμής του Αστέρα. Τα χαμόγελα στους φίλους του Αστέρα μέχρι στιγμής. Η ομάδα προηγείται με ένα 1-0. Σίγουρα αυτά τα χαμόγελα τα θέλουν και την Κυριακή στο ίδιο αυτό γήπεδο.
Μπριλάκης. Βρασάς. Μπριλάκης. Λεϊμονίτης. Η παλιά του Τσόνη πέρασε και τώρα Τσιμικλής. Τσόνης. Άλλοι πολλές παλιές στο χώρο του κέντρου παίκτες του Αστέρα. Καλή παλιά, περνάει όχι. Θα προλάβει και θα μπλοκάρει ο Τσαλκιτζίδης. Όσο με η ομάδα της Ένωσης Ασπροπύργου είναι πρώτη και μεγάλο φαβορή για το πρωτάθλημα της Δυτικής Αττικής 4 αγωνιστικές ημέρες πριν από το τέλος. Είναι πρώτη μαζί με το Μανδραϊκό με 61 βαθμούς, αλλά να θυμίσουμε ότι ο Μανδραϊκός δεν έχει κάνει ακόμη το ρεπό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει σίγουρα το πρώτο λόγο η ομάδα του Ασπροπύργου, η οποία στην προηγούμενη φάση κέρδισε εκτός έδρας την Ατλαντίδα με 2-1. Δεν ανησυχεί τον Τσαλκιζίδη, πάει να τα δω κάνει. Άου! Μάρδος Τσαλκιτζίδης, τον βλέπετε εδώ, σε πρώτο πλάνο, εδώ στο βολέ. Μπάλα είναι πλάγια. Πάνε την αλλαγή. Τηρεί τους κανονισμούς από ό,τι βλέπω ο κύριος Ηλίας Νικολόπουλος. Κάνει μέχρι στιγμής, μην το ματιάσω άλλωστε, είναι μια πολύ καλή διαιτησία. Αν δεν είχαμε τον αέρα θα ήταν η πιο ιδανική μέρα για ποδόσφαιρο. Για καθαρά θα ήταν ανοιξιάτικη. Τσιμικλής. Λεϊμονίτης πέρασε η μπάλα. Μένει η ομάδα του Αστέρα και πάλι με τον Τσιμικλή. Δεν περνάει όμως, τώρα τη βράει η παλιά του. Ελέγχει ο Κατσίκης. Έχουμε φάουλ για την Ένωση. Για την Ένωση Ασπροπύργου. Ένωση Ασπροπύργου, η δόξα. Αλλά τα λέμε όλα, θυμίζει σιδηρόδρομο, Γιώργο. Σε αυτό το γήπεδο, καλότερα η ομάδα του Ασέρα. Κατηγορία. Τότε πρόεδρος ήταν ο Μανώλης Μπέμπης, αλλά πολλά φίλος για αρκετά χρόνια, και τώρα πρόεδρος της ομάδας του Αστέρα δίνει την οδηγήση στην τρίτη εθνική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι ο Δημήτρης Μελιατάκος. Ξέρουν έτσι το Δημήτρη Μελιατάκο και αυτός φίλος το ψευδόνυμο Ταρζάν. Να τα λέμε. Τους δάσους. Πλάγια η μπάλα για τον Αστέρα. Ήταν αστείο. Με το Ρασά. Πούνας Ρασάς.
Και κόρνερ υπάρχει, κόρνερ. Και δεν χρειάζεται να πω, είτε ρεσός του κόρνερ είναι, ναι, ο Αργύρης Άραπη. Πατανίδης ή αν δεν ήταν ο Ράπου στο κόρνερ, παιδιά. Είμαι ανάμεσα με φιλάθλους εδώ, μια ζωντανή κερδίδα. Ευχάριστη. Καλό το κόρνερ! Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Παναγιώτη Σαββογιάννος και εκτέλεση του κόρνερ και το έλεγα προηγουμένως ότι δεν χρειάζεται να δω ποιος θα εκτελέσει το κόρνερ. Αργύρης Αράπογλου στο γήπεδο του Παναγιώτη Σαββογιάννος με κεφαλιά και 2-0 για την ομάδα του Αστέρα. Γιώργο, δώσ' μου το χρόνο. Στο 40 λοιπόν. Ό,τι το καλύτερο για την ομάδα του Αστέρα. 2-0, Αστέρας Λαχιώτη, ένωση από τον Γρήγου. Και μια ακόμη φορά είναι αριφήνη του Αστέρα με τον γνωστό τύπανο. Ένα τύπανο που θυμίζει τον Μανόλο. Πείτε ποιος είναι ο Μανόλο, ο γνωστός φιλαθλός της Εθνικής Ισπανίας. Να λοιπόν που η ομάδα του Αστέρα βάζει τις βάσεις για πρόκριση στους 9 του κυπέλου Εραστεχνών Ελλάδας. Πιέζε ρε παιχτή. Το είναι φάουλ καθαρό, ναι. Καθαρό το φάουλ του Μπούνα, το δέχεται ο ίδιος. Καλογρίδης προσπάθησε, έγινε το λάθος, η μπάλα πλάγια δεν πρόλαβε ο Σαγάκης, η μπάλα είναι πλάγια για τον Αστέρα. Τα γκολ λοιπόν του Μπούμα, του Μπούνα, συγγνώμη, του Βασίλη, στο 26 λεπτό και του Παναγιώτη Σαββογιάννου στο 40, δίνει ένα προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του Αστέρα και σίγουρα πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Μίκη Τσίλκοβιτς στον πάγκο. Γιώργο, αν μπορούμε να πάμε και στον πάγκο του Αστέρα, μας δίνεται η ευκαιρία. Έκοψαν οι παίκτες εδώ του της Ένωσης. Με την πρώτη ευκαιρία θα πάμε στον πάγκο του Αστέρα. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση, αν μπορέσει η ομάδα της Ένωσης, διότι αν θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι πρέπει να πετύχει κάποιο γκολ. Την παλιά του Αράπογλου απευθείας στα χέρια του Τσαλκιτζίδη. Και τώρα, ναι, εδώ βλέπετε τον Μίκη Τσίλκοβιτς, τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα, σε πρώτο πλάνο. Είναι μια γιορτή σήμερα για τον Δήμο Ευρώτα με τις τιμητικές διακρίσεις που δίνει. Είδαμε την έναρξη του αγώνα. Τιμήθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Κώστας Πετρόπουλος, ο Παναγιώτης Πετρόπουλος, πλευράς μπάσκετ. Ενώ θα έχουμε και από ό,τι πληροφορούμε και στο ημίχρονο τιμητικές διακρίσεις. Και από ό,τι μπορώ να πω, για να δούμε την φάση όμως αυτή. Καλή παλιά για την ομάδα της Ένωσης. Και θα έχουμε κίτρινη κάρτα, ναι. Ότι πήγε να ξεγελάσει τον διαιτητή κοντά στη φάση ο κύριος Νικολόπουλος εδώ στην κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ένωσης. Να δούμε ποιο νούμερο ήταν. Το 11 είναι ο Κουσίδης. Να πούμε ότι θα έχουμε διακρίσεις ακόμη στο ημίχρονο από ό,τι πληροφορούμε. Θα τιμηθεί η Αθλητική Ένωση Σπάρτης, ΠΑΕ πλέον, ανέβηκε στη Β' Εθνική Κατηγορία, ο Αστέρας Λαχιώτη, η Άμυλα Αγίου Ιωάννη, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, οι Καριάτιδες, που ανέβηκαν στη Β' Εθνική Κατηγορία, και
και αυτό ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία Λακωνίας. Το γέλμο ανεβάσεις η ομάδα αγοριών και το γέλμο κοριών, ομάδα κοριτσών, για την πορεία τους στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ Λακωνίας και Πελοποννήσου. Το ΕΠΑΛ Σπάρτης για τη διάκρισή του στους σχολικούς αγώνες ποδοσφαίρου Λακωνίας. Τα λεπτά περνούν. Ένα ευχάριστο πρώτο ημίχρονο. Κατά τον καλύτερο τρόπο η ομάδα του Τσίρκοβιτς αξιοποίησε τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν και καταφέρνει με τα δύο γκολ του Μπούνα στο 26ο λεπτό και του Σταμογιάννου στο 40ο λεπτό να προηγείται της ομάδας της Ένωσης Αθροπύργου με 2-0. Κάτι έλεγε στον πάγκο του Αστέρα, στον Κώστα Ζάχο, από ό,τι είδα ο κύριος Νικολόπουλος. Και η μπάλα φτάσει στα χέρια του Τσαλκιτζίδη. Εδώ το fair play σε όλο το μεγαλύτερο, έτσι είναι, Γιώργο. Γιώργος Πορολός στην κάμερα. Εκεί το οποίο βλέπετε σε μαγνητοσκόπηση και είναι μια προσφορά του Δήμου Ευρώτα, έτσι είναι, Γιώργο. Με μεγάλη χαρά ο Κροκές.gr, με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε να περιγράψουμε σήμερα για τον Δήμο Ευρώτα όλη αυτή την εκδήλωση εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βλαχιώτη. Γιώργο, εδώ θέλω να σου πω ότι έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και σε περιγραφές παλαιότερων χρόνων με την τότε δυνατή ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη όταν έπαιζε στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, αν το γήπεδο του Βλαχιώτη, θα δούμε τη φάση αυτή για τον Αστέρα και θα συνεχίσω. Καλό! Αυτά τα κόλ δεν χάνονται. Στη φάση αυτή, μέσα από το σημείο του πέναλτι. Ωραία, από μου την έχασε. Η ώρα σας. Σταμογιάννος, τελικά. Δεν χάνετε πάρα γι' όλα αυτά. Θέλω να πω ότι αν το γήπεδο αυτό, το Δημοτικό Στάδιο Λαγιώτη, βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπετε, με αυτό το ζωντανό χλωοτάπητα, τα οφείλει κατά μεγάλο ποσοστό στη τότε μεγάλη ομάδα του Αστέρα Λαγιώτη, όταν έπαιζε στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Που είχε γράψει τη δική της ιστορία, η τότε ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη με πρόεδρο τον φίλο πάνω απ' όλα, τον Μανώλη τον Πέπη. Ζωντανές περιγραφές τότε μέσα στο κρύο, στις βροχές, είχαμε ζήσει μεγάλες στιγμές σε αυτό το δημοτικό στάδιο. Σίγουρα θυμίζω ότι θέλω να θυμούνται οι φίλοι του Αστέρα, αυτό το ομάδα του Αστέρα. Και μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχής που τις έχω ζήσει αυτές τις στιγμές σε περιγραφές ζωντανές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές. Πρέπει να προσέξει ο Αστέρας να πάει στο ημίχρονο τουλάχιστον με το 2-0, γιατί είναι ένα σκορ πολύ καλό. Όλα καλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι προέχει και η πρόκριση. Όλοι το θέλουν, είναι για την ιστορία του Αστέρα, για πρώτη φορά στην ιστορία του, να περάσει στους 9 του κυπέλου Ελλάδας. Είναι κάτι που μένει. Κάτι που σίγουρα το θέλει και ο σημερινός του πρόεδρος, και σίγουρα το ξέρω, λόγω το ξέρω πολύ καλά τον Δημήτρη Μανιαντάκο, το θέλει και αυτός. Σίγουρα η σκέψη του είναι
το παιχνίδι της Κυριακής, αλλά δεν το κρύβει ότι θέλει όσο δυνατόν να προχωρήσει και στο κύπελλο Ελλάδος. Μούνας, Αράπογλου. Αλλαγή παιχνιδιού, πέρασε μπάλα, όχι. Ρασάς, μπάλα απευθείας out. Δεν θα αρχίσει. Νικολόπουλος, θα δώσει τέλος για τον πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να έχουμε αρχίσει και μια μικρή καθυστέρηση λόγω των διακρίσεων που είχαμε. Γιώργο, δεν έχουμε πιάσει καλό χρόνο από ό,τι βλέπω. Δεν πειράζει όμως. Σήμερα η μέρα είναι καθαρά προσφαλική. Είναι καθαρά δική. Από τη συμφορά και μας άκουσε ο Ηλίας Νικολόπουλος. Δίνει τέλος για το πρώτο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, Αστέρας Βακιώτη. Ένωση Ασπροπυλικού για το πρώτο ημίχρονο. 2-0. Στο 1 και το λεπτό, στα Μογιάννο, στο 40 λεπτό, το 2-0. Σε λίγα λεπτά, μαζί σας είπε να βγείτε το 0.